Το τελευταίο αντίο στο δημοσιογράφο Χρήστο Κατσαρό είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Σε μια ιδιαίτερα μελαγχολική και βροχερή μέρα, οι πραγματικοί του φίλοι έφτασαν στη Λιβαδιά Σερών και συντετριμμένοι τον αποχαιρέτησαν. Ο Χρήστος Κατσαρός υπήρξε δραστήριος συνεργάτης του Ομίλου Επιλογές. Με το μικρόφωνο, την κάμερα και κυρίως ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας γραφίδας Συντικής, εργάστηκε με σθένος και μαχητικότητα για το ρεπορτάζ. Η τελευταία του μάχη ήταν με τον καρκίνο που τον νίκησε σε ηλικία 52 ετών. Σήμερα οι φίλοι του και συγχωριανοί του συγκινημένοι είχαν μόνο καλά λόγια να πούν για τον Χρήστο. Αρκετά δύσκολες. Ήρθαμε να αποτίσουμε τον ίστατο χώρο τιμής στο φίλο μας τον Χρήστο Κατσαρό, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα πάλεψε πραγματικά με γενναιότητα και με αυταπάρνηση το θεριό, όπως το έλεγε ο ίδιος. Δυστυχώς δεν κατάφερε να τον νικήσει, παρόλα αυτά έχει μείνει στη μνήμη όλων μας σαν ένα φωτεινό παράδειγμα. Αιωνία του η μνήμη, καλή ξεκούραση, καλή ανάπαυση να έχει, καλή ανάσταση και καλή αντάμωση. Σήμερα ήρθαμε εδώ να αποχαιρετήσουμε έναν πολύ καλό φίλο, έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, τον Χρήστο τον Κατσαρό. Ο Χρήστος ο Κατσαρός πρόσφερε τόσα πολλά σε αυτόν τον τόπο που αν θα τα παριθμούσα θέλαμε μία μέρα να μιλάμε. Εύχομαι καλό παράδεισο. Τίποτε άλλο. Σε μία φροχερή και θλιμμένη μέρα θα ρίσκε το ήξερε και ο καιρός. Αποχαιρετήσαμε σήμερα το φίλο μας, τον αγαπημένο, τον Χρήστο τον Κατσαρό. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη πίστη, μεγάλο πάθος για αυτά που έκανε. Πραγματικά, αυτοί οι φίλοι που βρεθήκαμε σήμερα και τον αποχαιρετήσαμε στην τελευταία του κατοικία, νιώθουμε βαθιά θλίψη για το χαμό του. Υπήρξε πολύ κοντά μου. Τον ευχαριστώ για όλα. Καλό ταξίδι, Χρήστο. Θα πάει και στον παράδεισο. Ήταν καλός παντού. Βοηθούσε, έπιανε. Τι άλλο να πούμε, κρίμα. Εφημερίδα, συνέχεια μας μοίραζε αυτά. Τι να σας πω άλλο, παιδιά. Καλό παράδεισο να έχει. Βαθιά συγκινημένος, ο πρόεδρος του Ομίλου Επιλογές αποχαιρέτησε τον Χρήστο Κατσαρό και τον συνόδευσε μέχρι την τελευταία του κατοικία. Σήμερα είπαμε το τελευταίο αντίο, αλλά όχι το ίστατο. Γιατί ο Χρήστος ήταν στην καρδιά μας, θα το σκεφτόμαστε και θα το θυμόμαστε. Θα βλέπουμε τα ρεπορτάζ του και θα μείνει εδώ για πάντα. Καλό ταξίδι.